Αλιφέρη, ο οποίος βρέθηκε στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, εκεί όπου η ανθρωπότητα βίωσε το μεγαλύτερο πυρηνικό δράμα της παγκόσμιας ιστορίας με τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Το σημείο που προσπάθησαν να καταλάβουν οι Ρώσοι θέτοντας επιφυλακή ολόκληρο τον πλανήτη. Να δούμε τις αποκλειστικές εικόνες που κατέγραψε το Μέγκα. Αυτός είναι ο πυρηνικός σταθμός του Τσέρνομπιλ στην Βόρεια Ουκρανία. Το Μέγκα μαζί με τον εικονολήπτη Θοδωρή Ρωμανέα βρέθηκαν στο σημείο όπου η ανθρωπότητα βίωσε το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα και βρέθηκε κοντά στο να το ξαναζήσει. Στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυνάμεις του Πούτιν εισέβαλαν τόσο από τα ανατολικά σύνορα όσο και από την πλευρά της Λευκορωσίας. Στόχος του η κατάληψη του Κιέβου σε μόλις 3 ημέρες, όπως έλεγαν. Ο πιο γρήγορος δρόμος για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας ήταν μέσα από την περιοχή του Τσέρνομπιλ. Σε μόλις λίγες ώρες, τόσο από στεριά όσο και από αέρα, οι Ρώσοι καταφέρουν να ελέγξουν την περιοχή. Οι ενέργειές τους όμως από εκείνη τη στιγμή και μετά θέτουν σε επιφυλακή όλον τον πλανήτη. Τον Απρίλιο του 1986 σημειώθηκε η έκρηξη στον αντιδραστήρα νούμερο 4 του πυρηνικού σταθμού στο Τσέρνομπιλ. Βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, κάτω από το μεταλλικό κέλυφος το οποίο βλέπετε. Το 2022 η ανθρωπότητα έφτασε ένα βήμα πριν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί, οι ενέργειες των Ρώσων έμεσα σε άμεσο κίνδυνο το πυρηνικό σταθμό. Τη στιγμή της εισβολής, οι ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή του αντιδραστήρα αναγκάζονται να παραδοθούν. Είναι η τελευταία στιγμή που κάποιος γνωρίζει που βρίσκονται. Από εκεί και μετά τα ίχνη τους χάνονται. Από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν και κατάφεραν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό εδώ στο Τσέρνομπιλ. Εισέβαλαν από δύο πλευρές και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τη μονάδα του Ουκρανικού στρατού που δεν υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε τα 150 άτομα. Μέχρι και σήμερα, τόσους μήνες μετά, κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η τύχη αυτών των στρατιωτών. Από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου, όταν και οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, αρκετά εργαστήρια μέτρησης της ραδιενέργειας δεν λειτουργήσαν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο εξοπλισμός καταστράφηκε. Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την τεράστια έλλειψη αντίληψης των Ρώσων στρατιωτών είναι ότι κινήθηκαν μέσα στο δάσος του Τσέρνομπιλ, με αποτέλεσμα να εκτεθούν σε πολύ υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας. Οι κατακτητές δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Για παράδειγμα, έφτιαξαν χαρακώματα στο κόκκινο δάσος όπου η ραδιενέργεια είναι ακριβώς κάτω από το όριο ασφαλείας και είναι παράξενο να φτιάχνεις χαρακώματα και θέσεις μάχης εκεί. Έλαβαν μεγάλες δόσεις ραδιενέργειας η οποία θα κρατήσει για όλη τους τη ζωή. Ναι, είμαι έτοιμος για όλα. Είμαστε όλοι εθελοντές εδώ. Γι' αυτό πήγαμε να προστατεύσουμε και να υπηρετήσουμε ώστε η πατρίδα μας, η Ουκρανία, να είναι ελεύθερη και δημοκρατική. Οι Ρώσοι στρατιώτες που βρέθηκαν για περισσότερες από 30 ημέρες στο Τσέρνομπιλ μεταφέρθηκαν στη Λευκορωσία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες υποβάλλονται σε θεραπεία ύστερα από την ακτινοβολία που δέχτηκαν. Κανείς όμως δεν γνωρίζει την τύχη τους. Βλέπουμε ζωντανά τον.